Γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Καλλινό κανάλι. Τι μου κάνετε, είστε καλά? Ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Έχω λίγο αντίλαλο εδώ μέσα, αλλά ήρθα εδώ πέρα γιατί σήμερα έχω ένα βίντεο το οποίο γενικά σχεδιάζω πάρα πολύ καιρό να το κάνω και πιστεύω πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτό το βίντεο. Και όταν λέω η κατάλληλη στιγμή, έχουμε μιλήσει για το μακιγιάζ, έχουμε μιλήσει για την ενυδάτωση προσώπου, σας έχω δείξει κάποια τμήματα από τα καλλυντικά μου και έτσι θεωρώ πως είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε πως καθαρίζουμε τα πινέλα μας. Είναι ένα βασικό στοιχείο που πρέπει να τηρούμε γενικά στην καθαριότητα και στο σωστό μακιγιάζ. Και είπα να σας δείξω πως κάνω εγώ τον καθαρισμό των πινέλων μου, γιατί θεωρώ πως είναι ο πιο εύκολος και βολικός τρόπος να καθαρίσεις τα πινέλα σου. Και πάμε να δούμε πως θα μετατρέψουμε αυτά εδώ τα χρησιμοποιημένα και βρώμικα πινέλα και μάλιστα και ένα beauty blender σε καθαρά και όμορφα πινέλα. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Τα μόνα πράγματα που θα χρειαστούμε πραγματικά για να καθαρίσουμε σωστά τα πινέλα μας είναι μία πετσέτα έτσι ώστε να τα στεγνώσουμε μετά και φυσικά το αγαπημένο μου Dettol. Το συγκεκριμένο είναι το Fresh. Είχα δοκιμάσει και το Sensitive. Μπορώ να πω ότι το Sensitive μου άρεσε πιο πολύ και σαν μυρωδιά εμένα, έτσι. Και σαν μυρωδιά, αλλά και σαν απόδοση, νομίζω, εκτός αν με επηρεάζει έτσι γενικά το ότι μου άρεσε το άλλο πιο πολύ, μυρίζει πάρα πολύ ωραία και αυτό βέβαια. Αλλά το άλλο έτσι ένα κλικ παραπάνω μου άρεσε. Λοιπόν, αυτό μου το έμαθε η φίλη μου η Μάρθα που ήμασταν μαζί στη σχολή και πραγματικά από τη μέρα που μου το έμαθε πραγματικά μου χάρισε χρόνο από τον καθαρισμό των πινέλων μου. Πλέον θέλω να τα πλένω κάθε φορά που τα χρησιμοποιώ, ενώ βαριόμουν γενικά γιατί ήταν κάτι πολύ χρονοβόρο. Πλέον απλά πλένω με το σαπουνάκι αυτό την μπάρα δηλαδή τα πινέλα μου και είμαι τόσο μα τόσο ευχαριστημένη γιατί καθαρίζουν αμέσως και βλέπουμε ότι δεν κρατάνε αφρό, αυτό κυρίως, ειδικά με το προηγούμενο. Με αυτό όχι, κρατάει λίγο περισσότερο αφρό, αλλά με το προηγούμενο κρατούσε λιγότερο, είναι η αλήθεια. Αυτό παρατήρησα εγώ. Επίσης τα αποστηρώνει και είναι καθαρά έτσι ώστε να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε από πελάτησα σε πελάτησα, ειδικά τώρα με τον COVID, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Και πάμε να δούμε πώς καθαρίζω τα πινέλα μου. Αρχικά ξεκινάω βγάζοντας το σαπουνάκι μου εννοείται, το οποίο το βρέχω. Στη συνέχεια παίρνω τα πινέλα που είναι βρώμικα, τα ρίχνω όλα μέσα στο νεροχύτη. Αυτά αν σας ενδιαφέρουν τα έχω πάρει από το IKEA για να βάζω τα πινέλα μου και τα βρέχω μία όλα. Συνέχεια θα πάρω ξεκινώντας από τα πιο βρώμικα γιατί μπορεί να χρειαστούν και δύο φορές και αρχίζω να το τρίβω πάνω στο σαπούνι. Βλέπουμε κατευθείαν ότι σχεδόν έχει καθαρίσει, το βλέπουμε. Και το πινέλο μας είναι απόλυτα καθαρό. Τα αφήνω στην άκρη. Συνεχίζω με το επόμενο. Το βλέπουμε πόσο καθάρισε. Εννοείται μπορούμε, άμα για κάποιο λόγο δούμε ότι σε κάποιο σημείο είναι βρώμικο, καθόμαστε και το καθαρίζουμε. Θα πάρω αυτό εδώ το πινέλο, το περνάω λίγο από το νερό και στη συνέχεια βλέπουμε κάνει αφρό, αυτό θέλουμε να κάνει. Το καθαρίζουμε λίγο τρίβοντάς το και μετά το ξεπλένω. Δεν είναι απαραίτητο το νερό να είναι ζεστό. Ξεπλένονται και χωρίς να είναι ζεστό. Πολλές φορές όταν έχω πολλά πινέλα να πλύνω, τα κάνω όλα πρώτα σαμπουνάδα και μετά τα ξεπλένω ένα-ένα. Δείτε τώρα αυτό εδώ πάνω. Έχει τις Danessa Mirix πάνω την μπάστα, τη σκιά, την υγρή και φεύγει πολύ δύσκολα, αλλά παρόλα αυτά θα δούμε ότι ήδη έχει καθαρίσει.
Πεντακάθαρο. Και αυτό φεύγει δύσκολα, είναι η βάση της πυλουής, αλλά και πάλι θα δείτε πόσο εύκολα θα φύγει. Το συγκεκριμένο πάντα το περνάω και δεύτερη φορά, γιατί πάντα κρατάει μέσα. Και μετά το τρίβω καλά. Και είναι πεντακάθαρο. Συνεχίζω με το πινέλο του ρούζ. Κάνω και κυκλικές κινήσεις έτσι ώστε να πάρει και τις πλευρές της πλάγιες. Και μετά το τρίβω αρκετά έτσι ώστε να βγάλει αφρό. Όταν βγάλει αφρό και μετά σημαίνει ότι σχεδόν έχει καθαρίσει. Δηλαδή βλέπουμε ότι και ο αφρός είναι καθαρός. Πάμε να δούμε πώς καθαρίζουμε το Beauty Blender. Το συγκεκριμένο το έχω πλύνει άπειρες φορές και δεν έχει πάθει τίποτα. Παλιά όλα μου τα Beauty Blender χαλούσανε, γιατί όταν τα έπλαινα, από το τρίψε-τρίψε στην ουσία σπάγανε και ανοίγανε. Τώρα έχω μάθει αυτόν τον τρόπο, οπότε δεν τον αλλάζω. Βρέχω το Beauty Blender μου, βρέχω και το σαπούνι μου και πάω και τρίβω πάνω. Παίρνει πιο πολύ χρόνο από ένα πινέλο το Beauty Blender, αλλά παρόλα αυτά, δείτε πόσο ωραία θα καθαρίσει. Άλλη μια φορά θα το περάσω. Μέχρι να είμαι σίγουρη ότι βγάζει καθαρή σαπουνάδα. Και το ξεπλένω. Το Beauty Blender μας είναι πεντακάθαρο. Μόλις βεβαιωθούμε ότι έχουν καθαρίσει πλήρως και δεν έχουν καθόλου σαπουνάδες, αυτό θα το δούμε όταν βγάζει σκέτο νερό και καθόλου σαπουνάδα, όταν το πιέζουμε το πινέλο. Το τεινάζουμε και παίρνουμε μια πετσέτα και το σκουπίζουμε. Θα το ακουμπήσω έτσι στο τραπέζι μου, έτσι ώστε να προεξέχει αυτό και να φύγει γρήγορα η υγρασία. Περίπου σε μία μέρα στεγνώνουν τα πινέλα, εκτός αν έχετε και αυτό που τα στεγνώνει, που το γυρνάει το πινέλο και στεγνώνει αμέσως. Έχω και τέτοιο, αλλά δεν το χρησιμοποιώ. Βλέπουμε ότι εδώ το συγκεκριμένο πινέλο βγάζει σαπουνάδα, άρα τι πρέπει να κάνουμε, να το ξεπλύνουμε. Αφού έχουμε απλώσει σωστά όλα μας τα πινέλα, θα στεγνώσουμε και το Beauty Blender βάζοντάς το στην πετσέτα. Κανονικά αυτό έπρεπε να σας το κάνω πριν. Και πιέζοντάς το με πάρα πολύ δύναμη. Στην ουσία, τώρα απλά το αφήνουμε και στεγνώνει επίσης σε μία μέρα. Αυτό ήταν το βίντεο μου για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε, να ήταν έτσι βοηθητικό και να καθαρίζετε τα πινέλα σας συχνά και να μην τρώτε και χρόνο έτσι κάπως. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, πατήστε ένα like από κάτω. Αν σας αρέσει να με παρακολουθείτε, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μου και τα λέμε την επόμενη Κυριακή με νέο βίντεο και μάλλον θα είναι και μακιγιάζ. Φιλάκια πολλά!